Η κρατική καταστολή σε αγώνες των εργαζομένων και συνδικαλιστικές διώξεις προέδρων σωματείων αποκαλύπτουν ότι η εργοδοσία με τις πλάτες της κυβέρνησης στόχο έχουν το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και όποιος διεκδικεί και αγωνίζεται, εκβιάζεται και τρομοκρατείται. Είναι παράσημο οι απολύσεις των συνδικαλιστών στη Μαλαματίνα που παλεύουν για δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους. Είναι παράσημο η δίωξη του Βάλσαμου γιατί μπήκε μπροστά να μην απλώσουν οι τραπεζίτες τα χέρια τους στα σπίτια του εργατόκοσμου. Παράσημο είναι και η δίωξη της Ρέτζιου που ηγήθηκε στην πανδημία τον αγώνα των υγειονομικών για την ασφάλεια και προστασία της δικής του ζωής, της δικιάς μας και μας αποκάλυπταν την άθλια κατάσταση στα νοσοκομεία. Επιβεβαιώνεται ότι η μάχη θα κριθεί στα συνδικάτα, στην οργάνωσή τους, στην κατεύθυνσή τους, στον αγώνα χωρίς ταλαντεύσεις, μέχρι να δούμε μια άσπρη μέρα για εμάς, τις οικογένειές μας και την τάξη μας. Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία κάναμε προσπάθεια για την υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων. Όλο το καλοκαίρι, στο φουλ της τουριστικής περίοδου, η εφοπλιστική επιθετικότητα στα δικαιώματα των ναυτεργατών γιγαντώθηκε. Υπερεργασία παντού, απλήρωτες υπερορίες, απλήρωτα επιδόματα που καθορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις, πλοία που οι εργασιακές συνθήκες εξευτέλιζαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εργατικά ατυχήματα και θανατηφόρα. Σε αυτές τις συνθήκες πρωτοστατήσαμε κινητοποίηση των ναυτεργατών για να πληρωθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές τους. Με συγκλονιστικότερο τον ανυποχώρητο αγώνα που έδωσαν οι ναυτεργάτες στο πλοίο Κίδων Παλάς των Μινωικών Γραμμών, που με τις τάξεις τους σφράγισαν τα δικαιώματά τους, στο συγκεκριμένο πλοίο στους 107 ναυτεργάτες επιστράφηκαν 500.000 ευρώ αποκλεμμένα. Υπήρχαν και άλλα παραδείγματα όπου οργανωμένοι και με δεδομένη τη στήριξή μας, την καθημερινή εμψύχωση, τις περιοδίες και τη συζήτηση άτομο το άτομο, οι ναυτεργάτες ανάγκασαν εφοπλιστές να πληρώσουν, όπως ο Champion Jet 1 της E-Jet, όπου μόνο από υπερορίες του επιστρέψαν 100.000 ευρώ και άλλα μικρότερα παραδείγματα και άλλα παραδείγματα όμως που δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε τη σύμβαση. Η προσπάθειά μας αυτή είναι η προσπάθεια προετοιμασίας της απεργίας. Ένας διαρκής αγώνας που σε αυτή τη φάση κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συνδράμουμε ώστε να εκφραστεί η οργή για τη φτώχεια που ζει ο εργαζόμενος λαός σε ένα γενικό απεργιακό ξεσηκωμό που θα βάζει στο στόχαστο την εργοδοσία, το κράτος της και όλους αυτούς που κυβέρνησαν υπηρετώντας την κερδοφορία του κεφαλαίου. Επικεντρώνουμε την οργάνωση στον κλάδο μας σε δύο πλευρές του ίδιου ζητήματος. Η μία είναι η διαπραγματεύση των συλλογικών συμβάσεων σε ακτοπλοεία απορθμία μεσογειακά τουριστικά. Διεκδικούμε αυξήσεις 2% πάνω από τον πληθωρισμό και άλλα θεσμικά. Και από την άλλη, να αποτρέψουμε την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση μέσα από την αναθεώρηση του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου να νομοθετήσει τα διεθνή ελάχιστα για όλους τους ναυτεργάτες, ανοίγοντας τις ορίξεις των εφοπλιστών. Γι' αυτό το ζήτημα πιέζουμε και για απεργία μέσα στον Οκτώβρη. Μέχρι σήμερα η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας κερδίζει χρόνο για κυβέρνηση και εφοπλιστές. Πολύ αρνητική εξέλιξη, πρωτόγνωρη για τον κλάδο μας, είναι ότι η Ένωση Εφοπλιστών Σαριμουλικά Ναυαγοσωστικά κατήγγειλαν τη συλλογική σύμβαση και ζητούν επαναδιαπραγμάτευση με μειώσεις. Επιχειρούν να δημιουργήσουν οδηγό για όλες τις συλλογικές συμβάσεις. Τέλος, συγκεκριμενοποιήσαμε το πλαίσιο, το διαδώσαμε, το συζητάμε καράβι το καράβι και αγωνιζόμαστε και με τις δικές μας αδυναμίες. Χρειάζεται να βελτιωθούμε, χρειάζεται, ώστε να γίνει κτήμα κάθε ναυτεργάτη το πλαίσιο αιτημάτων και θα κριθεί στο τέλος της μέρας η ικανότητά μας στο κατά πόσο η πίεση των δυσκολιών σε όλες τις πλευρές της ζωής του ναυτεργάτη και γενικά του εργαζόμενου που είναι αβάσταχτες θα ακουμπήσουν την οργανωμένη απειθαρχία και τον ταξικό αγώνα. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.